Κάποιοι μάλλον δεν είδαν με καλό μάτι όλη αυτή την κίνηση, αυτή την πρωτοβουλία σου. Μάλιστα έλεγαν χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να επιλέξει πλέον ο Σταύρος και να πει με ποιους είναι. Δηλαδή είναι με το μνημόνιο ή είναι με τους αντιμνημονιακούς. Έχεις φέρει κανένα μνημόνιο να το σκίσουμε εδώ, να κάνουμε κανένα εφέ. Κοίτα να δεις. Το μνημόνιο τελειώνει τον Μάιο. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, η συζήτηση για το μνημόνιο αφορά τις ευθύνες του παρελθόντος. Η μεγάλη ανάγκη, και εδώ ίσως είναι το πιο σύγχρονο ερώτημα, είναι αν θέλουμε ένα εθνικό σχέδιο για να βγούμε από την κρίση. Και όταν λέω εθνικό σχέδιο, θα μου πεις καλά, εθνικό σχέδιο λέει και ο Τσίπρας. Εθνικό με άλλες λέξεις. Εθνικό σχέδιο λέει και ο Σαμαράς. Υπάρχει μια μικρή διαφορά, ότι τα εθνικά σχέδια δεν μπορεί να είναι κάποια κομματικά κοιτάπια που κάποια στιγμή έρχονται, τα πετάει κάποιος στο τραπέζι και λέει αυτό είναι, ψήφισέ με. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο το οποίο θα δημιουργηθεί από την κοινωνία, το οποίο θα αντικαταστήσει όλα αυτά που έχουν δημιουργήσει στη χώρα μας μια ανασφάλεια για το μέλλον. Άρα υπάρχουν πολλοί πιο σύγχρονα ερωτήματα που εμείς σαν ποτάμι θέλουμε να τα θέσουμε. Δηλαδή, υπάλληλοι της Ευρώπης ή συνδημιουργοί, επέτες της Ευρώπης ή αυτοδύναμοι στο νέο δρόμο της Ευρώπης.